Έχει χαρακτηριστεί στολίδι της περιοχής, καθώς αποτελεί πόλο έλξης όχι μόνο για τις αθλητικές, αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει. Οι εγκαταστάσεις του ΚΑΠΑ 2000 στην Περαιά φιλοξενούν κάθε μέρα εκατοντάδες αθλητές και επισκέπτες. Το χειμώνα όμως αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το 2010 κατανάλωσε γύρω στα 45.000 λίτρα πετρέλαιο. Η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει, έχει φτάσει στο 1,4 πια, γιατί μιλάμε για πετρέλαιο κίνησης τα πιο πολύ, αφού αφορά σε θέρμανση πισίνας και σε ζεστά νερά χρήσης. Γύρω στις 70-80.000 ευρώ το χρόνο σε πετρέλαιο. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι λιγότερη, να φανταστείτε γύρω στα 25-30 χιλιάρικα είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Πάρα πολλά λεφτά. Ελλείψη χρημάτων, ο πρόεδρος του ΚΑΠΑ Αντώνης Ματζάρης, σε συνεργασία με την Ανατολική Αναπτυξιακή Εταιρεία, αναζήτησαν εναλλακτικές πηγές ενέργειας που θα καθιστούν το χώρο ενεργειακά αυτόνομο. Πέρσι είχαμε χρησιμοποιήσει 45.000 ευρώ, φέτος θα ξεπεράσουμε τα 90.000. Δεν μπορούμε από τις δραστηριότητες να καλύψουμε αυτό το κόστος. Έτσι επιλέξαμε να κάνουμε αυτή τη μελέτη και να καταλήξουμε τελικά σε μια ή σε περισσότερες εφαρμογές στον χώρο τον οποίο βρισκόμαστε. Η δικιά μας πρόταση είναι ότι το ΚΑΠΕ μπορεί να βοηθηθεί οικονομικά εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά στις στέγες των κτίριων που είναι ενδεικνυόμενες για αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις, όπου έχοντας το πλεονέκτημα του να πουλάει σε μια επιδοτούμενη τιμή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα κάνει, μπορεί να βοηθηθεί όσον αφορά στο κομμάτι των εξόδων του στην ενέργεια την οποία καταναλώνει για να μπορέσει να θερμαίνει τους χώρους και γενικότερα να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, ανάλογα με τα κτίρια τα οποία θα μπορούσαν να καλυφθούν, διότι είναι πολλαπλά, δεν είναι ένα κτίριο μόνο, μπορεί να έχει ωφέλεια ξεκινώντας από 28.000 ευρώ ετησίως, φτάνοντας στις 55-56.000 ευρώ ετησίως, ανάλογα ποιο από τα κτίρια θα καλύψει. Το δικό μας κομμάτι είναι το κομμάτι το οποίο μιλάει για την θέρμανση αυτή καθ' αυτή, για αντικαταστάσεις δηλαδή των λεβίτων με λεβίτες οι οποίοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν βιομάζα. Σαν παράδειγμα, αν θα αντιμετωπίζαμε μόνο το ζήτημα της θέρμανσης, θα μπορούσαμε να είχαμε εξοικονομήσεις στις εκροές για αγορές καυσίμων μέχρι και τις τάξεις των 50-60%. Ουσιαστικά ήταν η παραγωγή θέρμασης ζεστό νερό χρήσης και ηλεκτρισμού μέσα στο κτίριο του ΚΑΠΑ, στο οποίο καλύπτει ουσιαστικά όλο το ενεργειακό φάσμα το οποίο χρειάζεται ένα κτίριο, και από εκεί και πέρα μπορεί να εξελιχθεί σε μια πάρα πολύ καλή τέτοια, να εξελιχθεί σε μια πάρα πολύ καλή επιχείρηση, πουλώντας κιόλας ηλεκτρισμό στο δίκτυο. Σε αυτή τη στιγμή το εφαρμόζουμε στο ξενοδοχείο Ξενία Ερών στις Αίρες, στο οποίο τα αποτελέσματα είναι απτά, για το λόγο ότι εκεί είχαμε καταναλώσει τάξεως των 100.000 ευρώ και πέσαν περίπου στο 70%, δηλαδή με 30.000 ευρώ, από 100 στις 30.000 ευρώ. Τελική απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο. Τώρα, όλες τους είχαν και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Το βασικό για μας είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρήματα προκειμένου να επενδύσουμε από μόνοι μας σε κάποια από αυτές τις εφαρμογές. Απ' την άλλη μεριά όμως, νομίζω ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια συνεργασία με ένα συνδυασμό αυτών των μορφών για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το ΚΑΠΑ. Με την τιμή του πετρελαίου συνεχώς να σκαρφαλώνει σε δυσθεώρητα ύψη, οι περισσότεροι πλέον συμφωνούν ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το φυσικό μας πλούτο. Και τι δήμοι ήδη έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Δήμος Θέρμης, με την προηγούμενη του μορφή, δηλαδή πριν τον Καλλικράτη, είναι ένας από τους δήμους που συμμετείχαν στο σύμφωνο των δημάρχων για την αυτοδέσμευσή τους. Είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στο να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος μέχρι το 2020 κατά 20%. Ο Δήμος Θερμαϊκού ήδη έχει υπογράψει και αυτό στο ανάλογο σύμφωνο. Το ΚΑΠΑ 2000 δείχνει τον τρόπο. Αυτό που μου λείπει όμως είναι το πραγματικό ενδιαφέρον από την πολιτεία.